Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα, ήθελα σήμερα να μιλήσουν δύο άνθρωποι οπωσδήποτε στην εκπομπή μας. Η παρέα του, Γιώργος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Γαβριλίδης. Ο κύριος Γαβριλίδης είναι στην γραμμή μας. Τον καλημερίζουμε. Κύριε Γαβριλίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Να πω την αλήθεια, ήθελα να είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά ο Γιώργος μου είπε ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να μιλήσει σήμερα. Έκλαιγε. Δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη ότι έχασε τον καλύτερο του φίλο. Την παρέα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Και όταν μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους στην Καστοριά, έτσι γυρίζουν στα ωραία που περάσαμε πάντα μαζί. Έτσι δεν είναι, κύριε Γαβριλίδη? Αυτό θυμόμαστε. Κύριε Νατσούλη, είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί σήμερα πρέπει να αποχαιρετήσουμε πρώτα το φίλο μας, τον Πασχάλη. Έτσι. Τον οδοντογιατρό μας, τον Πασχάλη τον Κέτζο. Τον συνάδελφό μας, τον Ομαρχιακό Συμβούλιο, έτσι, τον Αντινομάρχη. Ήμασταν μαζί, δίπλα τα γραφεία. Δίπλα. Εγώ στο Προεδρείο και ο Πασχάλης στην Αντινομαρχία. Ναι. Τον Δήμαρχο, 5 χρόνια Δήμαρχος, στο Νεστόριο, στο Δήμο του Νεστορίου. Αλλά και τον πολίτη αυτού του τόπου που νοιάστηκε και νοιαζόταν πραγματικά για το καλό του τόπου, για το καλό της Καστοριάς και ιδιαίτερα για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας του Νεστορίου. Γι' αυτό και η δράση του. Το... πάθος. Ναι, και γι' αυτό και. Και το τελευταίο διάστημα είχε την αγωνία του για το εργοστάσιο πάνω, αν όλα θα πάνε καλά. Έτρεχε. Ναι. Ο Πασχάλης ήταν ένας άνθρωπος που επένδυε πάρα πολύ στις προσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος που δημιουργούσε προσωπικές σχέσεις, εύκολα. Mm-hmm. Και δημιουργούσε προσωπικές σχέσεις διότι ήταν ειλικρινής. Mm-hmm. Δεν ήταν άνθρωπος που σκεφτώσουν μετά μήπως δεν είναι έτσι, μήπως να μην τον εμπιστευτώ. Mm-hmm. Ήταν αυτό το αυτό οποίο που έβλεπες. Αυτό το οποίο φαινόταν. Mm. Ακριβώς. Ήταν ο καθρέφτης. Ό,τι έβλεπες αυτό ήταν. Ό,τι σου έλεγε αυτό ήταν. Πάρα πολύ καλός. Ήταν ένας φίλος. Εμείς κάναμε και πολύ παρέα. Πηγαίναμε και διακοπές. Και διακοπές μαζί στην Θάσο. Στην Θάσο για ψαράκι. Ναι. Και, όταν... και είχαμε κάνει και κάποια σχέδια ακόμα τότε και για την νομαρχία. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν. Οι νομαρχίες μετά καταργήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις πόσο σύντομα είναι όλα αυτά στη ζωή μας και πώς από τη μία μέρα στην άλλη ανατρέπονται όλα αυτά. Σωστά. Τα οποία οι φίλοι σου, οι συγγενείς, οι γνωστοί, όλα αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη είναι και δεν είναι. Είναι και εφήμερα. Δεν είναι. Εφήμερα όλα, κύριε Νατσούλη. Πραγματικά. Με πολύ αγάπη για τα ταξίδια. Του άρεσαν πάρα πολύ ταξίδια, εκδρομές, να βλέπει τόπους, να γνωρίζει ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πάει μαζί στην, και στην ΕΜΕΑ και αλλού. Και απέφευγε να οδηγεί το τελευταίο διάστημα. Εγώ έκανα τον οδηγό στα ταξίδια που κάναμε. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήταν ο Πασχάλης. Αυτό ήταν ο Πασχάλης. Και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το πώς ξαφνικά έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς να του δοθεί ούτε μια ευκαιρία να αγωνιστεί, γιατί ήταν αγωνιστής στη ζωή του, ήταν αγωνιστής, δεν τα παρατούσε εύκολα. Δεν τα παρατούσε. Και αυτό λέγαμε γιατί, αγαπητέ Παναγιώτη μου, έλεγε ότι ήθελε τις τελευταίες μέρες να βγει λίγο στην εκπομπή με όλο αυτό που περνούσε, να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του. Ακυρώσαμε ένα ραντεβού που ήταν να βγει την Πέμπτη. Ήθελε να πάει για τις επόμενες εξετάσεις του και τη θεραπεία του και να έρθει και να μιλήσουμε. Τελικά δεν θα μιλήσει ποτέ. Αλλά θα μιλάει πάντα μέσα από... Θα μιλάει πάντα μέσα από το χαμόγελο. Θα μιλάει, γιατί έστω και χωρίς λόγια, αυτό που έμαθε σε εμάς, αυτό που δίδαξε σε εμάς, όπως τιμώντας τον και εγώ με μια μικρή ανάρτηση που έκανα, χωρίς λόγια, χωρίς να μας κάνει μάθημα, με τη στάση, με το ήθος του, με αυτό που είχε μέσα, με την αξιοπρέπειά του, με αυτό το οποίο σπάνια βρίσκεις σε ανθρώπους, αυτή την ακεραιότητα και την εντιμότητα. Και επειδή διαχειρίστηκε πράγματα και στα κοινά, άλλο, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, ναι. Και εντάξει, όλα αυτά βέβαια τα σκέφτεται κανένας μετά, αλλά
Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ίσως αυτά που συμβαίνουν τώρα το μυαλό του ανθρώπου να μην μπορεί να τα επεξεργαστεί. Mm-hmm. Αυτοί που είναι οι κοντινοί του άνθρωποι, οι φίλοι του κτλ. Mm-hmm. Και με τον χρόνο, άμα περάσουν μερικές μέρες κτλ., θα συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη απώλεια ήταν αυτή. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τον τόπο γενικότερα. Σωστά. Διότι ήταν πάντοτε ένα σημείο αφετηρίας και πάντοτε αυτοί οι οποίοι τον αγαπούσαν, όπως και εσείς άλλωστε κάνατε. Ήσασταν φίλοι και σας τιμούσε ιδιαίτερα. Θέλω πρέπει να το πω και στην εκπομπή σας, αλλά να το ακούσετε κι εσείς, ότι κάθε φορά που μιλούσαμε για σας, είχε να πει έναν καλό λόγο για τον τρόπο με τον οποίο τόσα χρόνια από αυτό το πόστο συμπεριφερθήκατε στους πολίτες, αλλά και στους πολιτικούς και σε αυτούς που ασκούσαν εξουσία με αξιοπρέπεια και πάντοτε με σεβασμό. Κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα στο δικό σας επάγγελμα, βέβαια. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αλλά πάντοτε είχε να πει έναν λόγο σεβασμού για αυτό το οποίο κάνετε και για τον τρόπο με τον οποίο το κάνετε από το ραδιόφωνο και από τα μέσα τα οποία αρθρογραφείτε ή γράφετε ή εκφράζεστε. Και από τη δουλειά του, και από τη δουλειά του, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πώς συμπεριφερόταν και σε ανθρώπους οικονομικά, έτσι, δεν είχαν χρήματα, που δεν πάντα ήταν τόσο κοντά και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τον αγαπούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, καταλάβαινε τις δυσκολίες. Και είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς και ο δοτίατρος των φτωχών είδα κάπου γραμμένο, δεν ξέρω. Ναι, κάποιος το έγραφε. Εγώ βέβαια να σας πω ότι η πρώτη επαφή που είχα με τον Πασχάλη, με την γυναίκα του την Κική, την οποία να εκφράσουμε και να πιο ειλικρινή. Είναι επίσης αξιολάτρευτο πλάσμα πραγματικά. Είμαστε συμμαθητές. Είμαστε στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Είμαστε συμμαθητές. Αλλά με τον Πασχάλη δεν είχα πριν. Η πρώτη μου επαφή ήταν, αργή να σας πω, με φορολογικό έλεγχο. Αλήθεια. Με φορολογικό έλεγχο η πρώτη μου επαφή. Πράγματι ήταν ένας ο καθένας με τη δουλειά του, ξέρετε, δεν είναι. Αλλά αυτό δίνει τις, και προσέξτε όμως να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή ο καθένας όταν κάνει αυτό που πρέπει, όπως πρέπει να το κάνει και τα λοιπά, δημιουργούνται φιλίες αντί να δημιουργούνται αντιπαλότητες και έχθρες και τα λοιπά. Όσο συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις δουλειές και δημιουργούνται φιλίες και δημιουργούνται μεγάλες φιλίες μετά. Δημιουργείται αλληλεοεκτίμηση του ενός προς τον άλλο και τα λοιπά. Σεβασμός. Εκεί και μετά, βέβαια, αυτό το οποίο μας έδωσε περισσότερο ήταν η κοινή μας πορεία στο νομαρχιακό. Στην αυτοδιοίκηση. Ναι, όταν ήταν νομάρχης και όταν ήταν πρώτος νομαρχιακός σύμβουλος ο Πασχάλης, είχε εκλεγεί τότε εκείνη την τετραετία. Και δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν είναι τυχαία. Και μάλιστα ήταν και πολύ αγαπητός μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Θα σου πω τότε ο Πασχάλης είχε ξεπεράσει τους 1000 ψήφους μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Όταν εγώ που είχα έρθει τρίτος τότε, είχα 300 ψήφους μονάχα. Η διαφορά ποια ήταν, έτσι, μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός και μέσα στην πόλη και δεν το συζητάμε για τα χωριά, βέβαια, τον ήξεραν και οι Πέτρες. Ήταν τρομερά επικοινωνιακός. Είχε όμως ένα παρελθόν το οποίο πήγαινε σε βάθος χρόνου. Και επικοινωνιακός και με την αγκαλιά του και με το χαμόγελό του. Και με την υποψηφιότητα που είχε τότε ως υποψήφιος νομάρχης στο παρελθόν. Και μάλιστα κόντρα στα μεγαθύρια, στον Γιώργο Καπαξή. Τον Καπαξή, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ικανότατος, ευφιέστατος. Ο Καπαξής και υποστηριζόμενος από την επίσημη τότε Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, μήπως το ξεχνάω, νομίζω ότι εξαιτίας του Πασχάλη Γκέτσιου πήγε και δεύτερη Κυριακή ο Γιώργος Καπαξής. Αν θυμάμαι και εγώ, ήταν στο 16-17% το ποσοστό του κάπου εκεί. Πραγματικά. Θα τον θυμόμαστε λοιπόν για πάντα. Θα τον θυμόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορείς να τους διαγράψεις ακόμη και να. Δεν μπορείς. Είναι οι άνθρωποι που μένουν πραγματικά στο μυαλό σου, για πάρα πολλά πράγματα και για πάρα πολλούς λόγους. Και έτσι πρέπει. Ο Πασχάλης, αγαπητέ μου Χρήστο, χωρίς να το επιδιώξει, νομίζω ότι έχει κατοχυρώσει την υστεροφημία του. Έτσι. Πολλοί έτσι. Που ασχολούνται με τα κοινά, ξέρετε, ασχολούνται και με την υστεροφημία τους. Δηλαδή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να φτιάξουν την εικόνα τους έτσι ώστε να τους θυμούνται οι άνθρωποι στο μέλλον κτλ. Ο Πασχάλης νομίζω ότι με τον τρόπο του έκανε την υστεροφημία του χωρίς να το επιδιώξει. Θα τον Χωρίς να το επιδιώξει. Ναι, θα τον θυμόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, θα τον μνημονεύουμε, θα τον θυμόμαστε και για το ανάλαφρο στυλ που είχε πάντοτε, το χαμογελαστό κτλ. Με
το χιούμορ, γιατί ξέρετε το χιούμορ είναι θέμα παιδείας. Ναι. Για να έχεις χιούμορ πρέπει να έχεις παιδεία. Ο Πασχάλης είχε παιδεία και είχε μια τρομερή μνήμη που πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Δεν ήταν λάτρης των κινητών και της τεχνολογίας. Όχι. Αλλά θυμόταν όλα τα τηλέφωνα απ' έξω. Θυμόταν όλα τα τηλέφωνα απ' έξω. Ναι. Αυτά τα οποία είχε γραμμένα στο κινητό του δεν τα βρίσκε στο κινητό, τα είχε στο μυαλό. Απίστευτο. Ναι, ναι, απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Αφού εγώ το έκανα καμιά φορά. Μα είναι δυνατόν να θυμάσαι τα τηλέφωνα. Ναι, μου λέει, εγώ θα θυμάμαι τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να τα βρω στο κινητό. Και θυμάται και αυτά που συζητούσαμε και τα λοιπά, λεπτομέρειες απίστευτες. Ναι, δηλαδή θυμάται πριν 10, 15, 20 χρόνια λεπτομέρειες και συζητήσεις απίστευτες. Αυτολεξί. Ναι. Πράγματα πραγματικά. 4:30 είναι το αντίο σήμερα. Είμαστε εκεί στο τελευταίο αντίο. Στην φιλτροπολιτικό ναό. Αλλά ταφείτου στον Εστόριο, στο κάτω Εστόριο, κοντά στο σπίτι του ουσιαστικά, στο αγαπημένο του κάτω Εστόριο. Ναι. Στο σπίτι του, στον μπαχτσέ του που υπεραγαπούσε, πρέπει να πούμε. Καμάρωνε για τα προϊόντα του που έβγαζε. Ναι, ναι, ναι. Και τα δίνει όλα στον κόσμο φυσικά. Ό,τι έκαμε το έκαμε καλά, νομίζω. Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Ναι. Ακόμα και αυτό. Με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη τον Πασχάλη στην καρδιά μας. Το αντίο του. Το αντίο μας σήμερα. Θα του το πούμε. Θα του το πούμε 4:30. Θα τον χαιρετήσουμε. Θα του ευχηθούμε το καλό ταξίδι αυτό το μακρινό που πάει. Και όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Σωστά. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε. Κάπου θα συναντηθούμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Γαβριλίδη. Και εγώ, κύριε Νατσούλη, να είστε καλά. Καλημέρα. Και πάλι τα συλληπιτήρια στην αγαπητή Κική. Ακριβώς, ακριβώς, πραγματικά. Ναι. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους φίλους του Πασχάλη Γκέτσιο, ο Παναγιώτης Γαβριλίδης. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.